Ξημερώματα κοιτάν όλοι. Ήρθε στο δωμάτιο. Ζητούσε κάτι να φάει. Το μωρό κοιμόταν στην κούνια. Το κοίταγε. Γελούσε. Ήταν νέο. Τα ρούχα της ανοιχτό καφέ θρακιώτικο. Βρεγμένου χώματος. Χόρευε γύρω από το παιδί. Το γέλιο της τρελό, σαρδόνιο. Έκανε κύκλους, έδειχνε δόντια. Ανέβηζαν τα μαλλιά της, σπίδια με γλώσσες. Να μας πάρει, θα είπα. Την άνοιξε. Ζή, είπα η γύρω. Ψέμα, αλήθεια. Ήταν εκεί. Όχι όπως την θυμόμουν, κατάμαθρο, σταφυδιασμένο στο φύλλο, κρατημένο στα κάγκελα του παραθύρου, να την τραβούν και να μην ξεγαντζώνεται. Να την τραβούν στη ζωή και να θέλει να φύγει. Δύναμη που έχει ο θάνατος όταν σε θέλει. Την άγγιξα πάλι. Ζήμα. Πεινάει. Άνοιξε τα χέρια της. Της έβαλα μια κούφτα στάρι. Ξεκαρδίστηκε. Έκανε στροφή. Τα ρούχα της ανέμισαν. Ψιλόβροχο στην οροφή. Κοίταξε τα χέρια της. Το στάρι φύτρωσε. Άνοιξε, είπε. Ξεκαρδίστηκε. Άνοιξε και χόρευε. Έφευγαν τα ρούχα της, το σώμα, τα μαλλιά, έβρισκαν ορίζοντα. Πόρτα και χάθηκε. Ξύπνησε. Τον Αγίον Θεοδόρο μεθαύριο σκέφτηκε. Ψυχοσάββατο. Εγώ τι να πω τώρα. Τα αρχιπρεπιδία όλα. Δεν είναι για τίποτα να πω. Μια μικρή ανακεφαλαίωση επιβάλλεται. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεστε απόψε εδώ και μου κάνετε την μεγάλη τιμή να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του βιβλίου μου. Είναι πολύ ενθουσιαστική, νομίζω, η επικοινωνία αυτή. Μετά από 2 χρόνια απογόνωσή μας από φιλικές, πολιτιστικές και όχι μόνο εκδηλώσεις, λόγω του COVID φυσικά, και που πολλοί από εμάς εξαιτίας του θρυνήσαμε απόλυες. Θυμάμαι πως η παρουσίαση αυτή είχε προγραμματιστεί 2 χρόνια ακριβώς πριν και ματαιώθηκε, όπως και τόσες άλλες, εξαιτίας του ιού. Συνεχίζουν όμως, ελπίζοντας το καλύτερο και στις εναλλαγές της ζωής που ποτέ δεν σταματά στο ίδιο σημείο. Ιδιαίτερα ευχαριστώ το εργαστήρι γνωσολογίας ΤΕΦ του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Τράκης που με τιμά με την κίνησή του αυτή να με συμπεριλάβει στον προγραμματισμό μια σειρά παρουσιάσεων βιβλίων με θέμα τη Θράκη από νεότερες τράσεις συγγραφής. Έπεται και συνέχεια, φυσικά, από η κυρία Πέννη. Καμπάκι του Ιουκλή, που κινεί τα νήματα, δεν σταματά πουθενά. Θαυμάζουμε την αγάπη της για τη Θράκη, αν και η ίδια σερέα, και την ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω όμως ότι πρέπει να την συμπεριλάβουμε στις τράσεις συγγραφής, αφού ξέρουμε ότι έχει και συγγραφικό έργο. Ευχαριστώ επίσης τις υπέροχες ομιλήτριες που μας πήραν από το χέρι και μας ταξίδευσαν στο περιεχόμενο του βιβλίου, την πολύ καλή φίλη και σημαντική διαδοτικό μας χρόνο Ελένη Ανδρέου, συγγραφέα επίσης που πρόσφατα εξέδωσε το 3ο της βιβλίο με τίτλο «Τα αντικείμενα, λόγος υπέρ του ασημάντου, μνήμες από εποχές που πέρασαν στην πόλη μας». Τη Σοφία Βγέλη, διδακτόρισα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, που δημοσίευσε το 2012 την πολύ αξιόλογη εργασία της με τίτλο του Δουβάκια «Έλληνες σε βουλγαρικά τάγματα εργασίας 1941-44» και που ομολογώ ότι με βοήθησε με αυτό της το έργο στην αναφορά μου για τα Δουβάκια στο διήγημα «Φρούντο Βόινγκ, Παντάρος Εργασίας». Την ηθοποιό και σκηνοθέτη Πολυξένη Καρκατσάνη για την υπέρχη δραματοποιημένη ανάδοση των κειμένων. Να τη συγχαρούμε επίσης δημόσια για την εκπόνηση της διπλωματικής της εργασίας, η θεατρική διασκευή του πεζογραφικού έργου του Γεωργίου Βυζίνου στο Τμήμα Ιστορίας και Τεχνολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Τον πολύ καλό φίλο Θανάση Μουσόπουλου για τα θετικά κριτικά του σχόλια στο διαδίκτυο όλων αυτών των καιρών.
για το βιβλίο, τη φιλόλογο Λαμπρινή Γνελίδου για το πολύ ωραίο κείμενό της, πάλι για την γέρα στο διαδικτυακό, ηλεκτρονικό, περιοδικό, kultura.gr. Τον εκδότη και φίλο Μιχάλη Σπανίδη για τη στήριξη της, για τη στήριξή του, τις εκδόσεις εξπυρικών και το Ίδρυμα Τραγικής Τέχνης και Παράδοσης για την φιλοξενία και την οργάνωση της εκδήλωσης. Όπως και όλους εκείνους που μου εμπιστεύτηκαν τις μνήμες τους και με τις μαρτυρίες τους βοήθησαν να δημιουργηθεί το βιβλίο αυτό. Τα ονόματα όλων υπάρχουν στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου. Τις μέρες αυτές ζούμε για άλλη μια φορά το φίλο του πολέμου, έστω σαν θεατές, και οι εικόνες της μαρτυρικής Ουκρανίας δεν είναι δυνατόν να μας αφήσουν ασυγκίνητους. Παρακολουθούμε τις ιστορίες των ανθρώπων της στα ενίκια των σπιτιών τους, της πατρίδας τους, της ζωής τους, και αναρωτιόμαστε αν είναι αλήθεια όλα αυτά. Αν είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει τόση δυστυχία σε έναν άλλον άνθρωπο, μια χώρα σε μια άλλη χώρα, με το μέρος ενός κυρίου. Σε κάποιο σημείο του βιβλίου γράφω πως ο πόλεμος είναι μια αρένα και όποιος καταφέρει να σωθεί, αυτός είναι ο νικητής. Γιατί άλλη εξήγηση δεν υπάρχει σε αυτόν τον παραλογισμό. Παρόμοιες περίπου ιστορίες εμπεριέχουν στο βιβλίο, όπως ακούσαμε, διηγήματα που γεννήθηκαν από μαρτυρίες απλών ανθρώπων, ανθρώπων κυρίως της Υπαίδρου, που έζησαν τα γεγονότα της τρίτης βουλγαρικής κατοχής στην Τράκη, αλλά και ανθρώπων που άκουσαν αφηγήσεις από γονείς, παππούδες και συγγενείς. Στόχος μου ήταν ο εκδοτισμός της προφορικής ιστορίας του τόπου μας, να συμπληρωθούν κενά που υπήρχαν σε αυτήν και που φυσικά υπάρχουν ακόμη πολλά περισσότερα. Την αλήθεια βέβαια, κανείς δεν μπορεί να την προσεγγίσει ολοκληρωτικά, γιατί ακόμη και ένας αυτόπτης μάρτης υποκειμενικά θα αφηγηθεί ένα γεγονός. Και στην πιο αληθινή αφήγηση υπάρχει πάντα η μυθοπλασία. Όλα τα διηγήματα είναι βιωμένες ιστορίες που θέλησαν να τις αποδώσω λογοτεχνικά, γιατί πιστεύω πως η ιστορία αφομοιώνεται πιο εύκολα μέσα από τη λογοτεχνία. Τα διηγήματα είναι στιγμές ενός γεγονότος στην κορύφωσή του. Φυσικά και ενδιαφέρον από το μυθιστόρημα στη δομή του. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, όλα μαζί, στο συγκεκριμένο δηλαδή βιβλίο, δημιουργούν ένα σπονδυλωτό μυθιστόρημα, δίνοντας και έτσι την εικόνα ολόκληρης της βουλγαρικής κατοχής στη Τράκη του 1941-1944. Παράλληλα, ήθελα να υψώσω μια αντιπολεμική κραυγή φιλτραρισμένη μέσα από την τέχνη της λογοτεχνίας. Δεν ξέρω πώς έτυχε να παρουσιάσουμε το βιβλίο αυτό σε αυτή τη συγκυρία. Φαίνεται πως οι ιστορίες των πολέμων επαναλαμβάνονται κάθε τόσο, αφού ο άνθρωπος είναι ο ίδιος σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και σε όλες τις εποχές. Αν θυμηθούμε την κοσμοθεωρία του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, ότι τα πάντα απορρέουν από το προσωπικό μας συμφέρον. Ο τίτλος του βιβλίου «Γέρα», όπως οι προηγούμενες ομιλήτριες ανέφεραν και όπως εξήγησε και η κυρία Καμπάρ και οι υπόλοιπες ομιλήτριες, σημαίνει πόλεμος, πετροπόλεμος, μεσφαντώνος, δεν θα το ξαναπώ. Ένα παιχνίδι που πεζόταν στα χωριά της Τράκης ως το τέλος της τουρκοκρατίας και τα παιδιά έδιωχναν από τη μια γειτονιά και τους μαχαλάδες τα άλλα παιδιά της άλλης γειτονιάς γιατί δεν τα ήθελαν. Αναφέρεται στο βιβλίο του Δημήτρη Ναδαλίδη, όπως είπε η κυρία Ανδρέου, από εκεί άντισα την λέξη. Σημαίνει πετροπόλεμος, πεσπεδόνες, σημαίνει όμως και πόλεμος.